Μια για την υγεία σου, καλησπέρα σα, τι κάνετε και όπω σα είχα υποσχεθεί την προηγούμενη φορά, θα έχουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στη θρόμβωση και την εγκυμοσύνη, στη θρόμβωση σε σχέση με την χρήση αντισυλληπτικών, γιατί έχω δει ότι το κομμάτι τη θρόμβωση σα ενδιαφέρε πολύ. Και τώρα θα δούμε και τα θέματα τη μύτη. Την προηγούμενη φορά ο κύριο Κούρα μα είχε πει για την λειτουργική ρινοπλαστική. Αυτή τη φορά θα πούμε για την επανορθωτική ρινοπλαστική. Αθανάσιο Κούρα, χειρουργό Ορειλά, πρόεδρο Ελληνική Εταιρεία Λειτουργική Ρινοπλαστική. Γιατρέ μου, Καλησπέρα ε... Κατερίνα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πότε θα οδηγηθούμε πάλι στο χειρουργείο για την επανόρθωση τη μύτη μα, επειδή έχει γίνει λάθο την προηγούμενη φορά ή επειδή σε εκείνη τη φάση απλά το αποφασίσαμε να τη φτιάξουμε, να την αλλάξουμε. Επανόρθωτική σημαίνει ότι έγινε κάτι το οποίο δεν ήταν καλό και καλούμαστε να το φτιάξουμε να το ξανακάνουμε. Και αυτό είναι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά στην επιλογή των χειρουργών. Γιατί δεν φταίμε εάν η φύση αποφάσισε να μας δώσει κάτι κακό στη μέση του προσώπου μια κακή μύτη, όμως έχουμε μεγάλη ευθύνη όσον αφορά στην επιλογή του γιατρού που θα μας λύσει το πρόβλημα. Γιατί εάν επειδή το, 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 το χειρουργείο της μύτης είναι το δυσκολότερο χειρουργείο στο πρόσωπο, εάν δεν είμαστε προσεκτικοί, ενδεχομένως να καταλήξουμε να κάνουμε μια επανορθωτική μια επαναρθωτική ε, χειρουργική έτσι ώστε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε. Πώ μπορούμε να φτιάξουμε τη μύτη και βλέπουμε εδώ πολύ εντυπωσιακέ φωτογραφίε. Τι δείχνουν αυτέ τι φωτογραφίε, εδώ... Είναι οι ίδιε κυρίε, και... Η ίδια κυρία είναι πρώτη και μετά. Ορίστε, βλέπετε μια κυρία που έχει υποβληθεί σε μια επέμβαση και έχει ένα πολύ κακό αποτέλεσμα. Η κυρία αυτή δεν έβγαινε από το σπίτι τη για, για πολλά χρόνια. Και τελικά καταφέραμε. Δηλαδή, πήγε σε άλλο γιατρό, θέλει να μου πει, τη έκανε μια κακή και έκανε εγχείρηση. Αυτό που έκανε και βέβαια. Καλά. Την έκανε κούκλα μετά. Δεν είναι αυτό το θέμα όμω. Το θέμα είναι ότι εκεί τώρα τι κάνει, Δηλαδή, μπορεί εσύ βρήκε και, προ, και προβλήματα άλλα κα, κα, κακή ε, μετεγχειρητική πορεία. Ε, ε, εννοείται ότι βρίσκω κακοτεχνίε. Ναι. Αυτό φαντάζομαι. Αυτό εννοώ. Ε, ναι, ναι, Βρίσκουμε ναι. Γιατί? μέσα προβλήματα και εκεί κάνει το χειρουργείο στην επαναρθωτική πολλαπλά δυσκολότερο, πολύ πιο δύσκολο. Ενώ έτσι κι αλλιώ η μύτη είναι ένα δύσκολο χειρουργείο, η επαναρθωτική ρινοπλαστική είναι πολύ πιο δύσκολη. Γι' αυτό επαναλαμβάνω θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο, στο γιατρό που θα πάμε, την εμπειρία του να μα δείξει ανάλογε περιπτώσει. Βλέπουμε εδώ πώ είναι μια μύτη κακή και πώ γίνεται. Αλλά για να γίνει αυτό, για να πάμε από τη μια κατάσταση στην άλλη, δηλαδή από μια κακοχειρουργημένη, να πάμε σε μια. Κοιτάξτε εδώ, εδώ μια μύτη. Εδώ. Κοιτάξτε, μια οποία... μικρή Η γυναίκα ήταν έτσι εξ αρχή. Η γυναίκα ήταν έτσι μετά το χειρουργείο. Ήταν έτσι μετά το χειρουργείο γιατί στην προσπάθεια του χειρουργού να την κάνει πιο λεπτή έχει αφαιρέσει μεγάλη ποσότητα όγκων στην κορυφή και, και βλέπουμε στην εισπνοή να κλείνουν τα ρουθούνια Να κλείνει κυρίω το δεξί αλλά και το αριστερό ρουθούνι Και βέβαια δεν είναι αυτό. Κοιτάξτε πώ είναι, είναι το αποτέλεσμα. Είναι δύσκολε επεμβάσει οι επαναστοτικέ, πολύ πιο δύσκολε αλλά είναι και άκρω απαραίτητε. Γιατί ε, όταν είναι μια πολύ κακή αισθητικά μύτη, δεν τρέπεται κανεί να βγει έξω. Ε, έρχονται παιδιά τα οποία υποβληθήκαν σε μια αποτυχημένη ελληνοπλαστική και δεν βγαίνουν έξω. Παίρνουν, αρχίζουν και παίρνουν φάρμακα, ψυχοφάρμακα. Ε, του στέλνει όλοι, του η κοινωνία. Δυσκολεύονται να ξαναπάνε να χειρουργηθούν. διστάζουν, δεν τολμούν γιατί σκέφτονται ότι αφού τώρα είναι πιο δύσκολη η μύτη, το χειρουργείο της μύτης, της επανόρθωσης, πώς να ξαναπάμε και πώς θα γίνουμε. Πώς θα γίνουμε πια. Και εκεί μάλιστα στις, περισσότερε περισσότερες των περιπτώσεων χρειάζεται να γίνει λήψη μοσχευμάτων. Από πού γιατρέ μου. Ε, εξαρτάται από τι, τι ζημιά έχουν γίνει. Αν έχουν πάρει από τη ράχη μεγάλους όγκους θα πρέπει να πάρουμε στη ράχη που κυριαρχεί το οστούν, το κόκαλο, τα ρινικά οστά και χόνδρι βέβαια. Αλλά θα πρέπει να πάρουμε ε, κόκαλο από τη λεκάνη, τουλάχιστον δηλαδή εγώ αυτό παίρνω, και ενδεχομένω και χόντρου προκειμένου να βάλουμε ε, στη, στην κορυφή τη μύτη προκειμένου να καλύψουμε το κενό που έχει δημιουργηθεί. Πονάει. Αυτό συνήθω το, το παίρνω από το αυτί. Το, το παίρνω από το αυτί που ο χόντρο του αυτιού είναι πολύ πιο, είναι πιο συγγενής σε σχέση με του χόντρου που έχουν αφαιρεθεί στην, στην κορυφή και σε σχέση με το διαφραγματικό χόντρο. Προτιμούμε το χόντρο από τα αυτή. Για σένα είναι μια καθημερινότητα έτσι, και τα λες με έναν τρόπο που σου είναι τόσο φυσιολογικά για μας που τα ακούμε. Εντάξει, φαίνονται περίεργα. Ναι. Πες μου κάτι, η πιο απλή ερώτηση που θα σου κάνουν όλοι ναι. είναι αν πονάει. Δεν πονάει. Η ειρηνοπλαστική δεν πονάει. Πόσο θα κρατήσει και αν θα δεις το πρώτο εαυτό σου πρισμένο ταούλι και πότε θα αρχίσεις να βλέπεις κανονικά ναι. τη μύτη σου. Να επαναλάβω και θέλω να γίνω πιστευτό, γιατί πιστεύουν όλοι ότι το χειρουργείο τη μύτη, είτε στην πρώτη επέμβαση είτε στη δεύτερη, στην επανεγχείρηση, πονάει. Η ρήνοπλαστική δεν πονάει. Η μύτη στο χειρουργείο δεν πονάει. Δεν πονάει Τώρα, γιατί στα... παίρνει την άρκωση, ή δεν πονάει γιατί είναι καλή. Δεν κουβεντιάζω για την ώρα του χειρουργείου. Την ώρα του χειρουργείου κοιμάσαι, ρε, δεν πονά. Δεν πονά και μετά. Ε, Επίση δεν έχουμε ειδήματα και μελανιές ή ελάχιστα δηλαδή ελάχιστο πρίξιμο γύρω από τη μύτη ελάχιστε μελανιές και ώσπου να βγάλουμε τον άρθικα που είναι πάνω στη ράχη της μύτης μετά το χειρουργείο και που θα βγει σε 8 με 10 μέρες θα δούμε την καινούργια μας μύτη θα έχει σχεδόν ξεπριστεί ε, σχεδόν αν υπάρχει κάποια μελανιά θα έχει φύγει και αν και, 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 και αν και αυτό δεν έχει γίνει αν δεν έχει φύγει οποιαδήποτε μελανιά μπορούμε κάτι να την καλύψουμε και να πάμε στη δουλειά μας τα σφουγγαράκια που είναι μέσα στη μύτη βγαίνουν μετά δύο μέρες από το χειρουργείο. Να πω δε ότι στη διάρκεια του χειρουργείου είτε στην πρώτη επέμβαση στη λειτουργική ρινοπλαστική είτε στην επανεγχείρηση οφείλουμε να φτιάξουμε το διάφραγμα ώστε να περνάει καλά ο αέρας, να διορθώσουμε τις ελληνικέ κόγχες ώστε να είναι ανοιχτή η μύτη πια, επιτέλους να αναπνεύσει ο ασθενή και μου έλεγες προηγουμένως Κατερίνα για τα προβλήματα που έχεις mm -hmm. με, την αναπνοή σου και κυρίω τις περιόδους της, της ανοίξεως ναι. που έχουμε και αλλεργίες. Και επαναλαμβάνω, καθώς θα βγάλουμε τον άρθικα μετά από 10 μέρες, θα δούμε την καινούργια μας μύτη και σε μια ή δύο στο το πολύ θα υποχωρήσει και αυτό το, το όποιο είδημα συνεχίζει να υπάρχει στη ράχη και αυτή θα είναι η μύτη μας εφόρου ζωής. Και θα πρέπει να προσέχουμε τον πρώτο καιρό, τις πρώτες μέρες, αν θέλετε μια, δύο, τρεις εβδομάδες, να μην τη χτυπήσουμε να μην χτυ... κάποιο δεν προσέξει και μα χτυπήσει τη μύτη, τη χτυπήσει δυνατά, δεν φεύγει τόσο εύκολα από τη θέση τη. Είναι καλά στερεωμένη, αλλά ένα δυνατό χτύπημα πιθανόν να Μια μπάλα, να κάνει... δηλαδή για κάποιον που παίζει μια μπά... ένα άθλημα. Μια μπάλα μπορεί να σπάσει και μια μύτη που δεν έχει χειρουργηθεί. Ή όταν παίζει μπάσκετ, α πούμε, ένα ανεβαίνει, ο άλλο κατεβαίνει και τον χτυπάει με τον αγκώνα και σπάει μύτη. Δεν κουβεντιάζουμε να παίξει τέτοια αθλήματα mm -hmm. άμεσα με τα μετά από ένα μήνα, δύο, ώστε να έχει δέσει μύτη καλά και να μην κινδυνεύει να πάτε πάλι το κακό. Ε, επειδή βλέπω στα γραπτά μου εδώ για γύψο, ο Νάρθικας που λέτε είναι από γύψο. Ε, ο γύψος είναι ό,τι καλύτερο σε σχέση με τους Νάρθικες, αλλά το, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούμε ένα θέρμο πλάσ, το οποίο ε, δεν είναι τόσο ισχυρό όσο ο Νάρθικας, αλλά είναι κάτι καθαρό, ένα υλικό καθαρό, το οποίο το θερμαίνουμε την ώρα του, όταν τελειώνει το χειρουργείο και το τοποθετούμε ...πάνω στη ράχη της μύτης, έτσι παίρνει το σχήμα της μύτης και το συντηρεί ε, όσο χρειαστεί, δηλαδή 8-10 μέρες. Και έτσι όταν το αφαιρούμε ε, θα έχουμε το αποτέλεσμα της δουλειά μας. Θα... Το τελικό αποτέλεσμα για κάποιον που έχει αγωνία πότε θα το δει, γιατί βγαίνει από το χειρουργείο αλλά δεν βλέπει τη μύτη του. Σίγουρα δεν βλέπει. Yeah. Θα το δει στις 10 μέρες που θα βγάλουμε το γύψο. Ε, ενδεχομένως επειδή θα έχουμε κάποιο, κάποιο πριξιματάκι στις πέντε ή έξι μέρες να έχει χαλαρώσει ελαφρά ο νάρθικας εκεί και χωρίς ε, ε, εγωγκισμούς, το θεωρούμε καθήκον να κάνουμε αλλαγή του Νάρθηκα, να τον βάλουμε λίγο πιο σφιχτά και σε εκείνη τη φάση, δηλαδή πέντε μέρες μετά το χειρουργείο, θα μπορέσει να δει την καινούργια του μύτη, την καινούργια του μύτη επαναλαμβάνω και επαναλαμβάνω εκεί νιώθουμε κι εμείς ε, Έντονα συναισθήματα γιατί βλέπουμε τον ασθενή ο οποίος είχε το πρόβλημα, ένα μεγάλο πρόβλημα αυτοί που έχουν αυτά τα προβλήματα αυτοί ξέρουν πόσο πονάει αυτή η ιστορία και συνεπώς η αποκάλυψη, εδώ μια όμορφη μύτη η αποκάλυψη μιας όμορφης μύτης σε, μια, σε ένα πρόσωπο με κακή μύτη που δημιουργούσε τα οποία προβλήματα και νόμιζε, νόμιζε ο ασθενή ότι όλοι τον κοιτάνε και γελάνε, ότι δίθεν δεν έχει μια καλή μύτη. Ενώ δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Ο κόσμο έχει τα δικά του προβλήματα. Εναι. Δεν σημαίνει ότι βλέπουμε μια μύτη και ασχολούμαστε με αυτή ή με αυτόν, α μην είμαστε τόσο εγωιστοί. Αυτό ήθελα να πω. Εδώ βλέπω και στα reality μόδα, που είναι ναι. πολύ τη μόδα πια, ότι μια άσχημη, όχι άσχημη, μια μύτη που είναι πιο μεγάλη, με καμπούρα ή πιο ελληνική, ε, την καμαρώνουν. Δηλαδή το θεωρούν προσόν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χτίσει καριέρε με μια λάθο μύτη. Σαφώ. Έτσι δεν είναι. Μπάρμπαρα Τζέζαν, τι πάνε να πει αυτό. Αυτό. Και, και, τώρα, και τώρα η αντίθετη όψη του νομίσματος, πάμε να κάνουμε σε μια μεγάλη, στην ελληνική μύτη. Πάμε να κάνουμε τη γαλλική μύτη. Ε, δεν έχει καμιά σχέση. Μα αυτό ήθελα να πω. Μια γυναίκα που έχει μια πολύ μεσογειακή ομορφιά, που ναι. είναι και μελαχρινή και ψηλή και ε, ογκώδη ω προσωπικότητα και ω γυναίκα, θα τη πήγαινε μια μικρή γαλλική. Όχι βέβαια. Και δεν πάει ούτε στο πρόσωπο, ούτε στην ψυχολογία, δεν πάει στην ψυχή τη Ελληνίδα, του Έλληνα. Η γαλλική μύτη είναι για το Γάλλο. Τι, τι σχέση έχει εσύ Κατερίνα με τη Γαλλίδα. Τι πά να πει αυτό. Εκείνη έχει τη δική τη ομορφιά και εσύ έχει τη δική σου. Ότι θα πάμε να κάνουμε μια παρέμβαση πάνω στη ράχη της σμίτσα, λόγου χάρη μπορούμε να πάμε. Αλλά όχι. Όχι, εδώ, όταν, Για να τα δείχνουμε ναι. κιόλα. Όταν εδώ. Εγώ είχα ένα χτύπημα. Όταν έχουμε διάφραγμα. Ναι. Άλλοι το έχουν πολύ πιο έντονο. Ή ναι. μετά, λε, γιατρέ, τρέ. Ε, Πολλέ φορέ δείχνουμε πολύ ωραία στο ανφάσμα μα ναι. και πιο άσχημα στο προφίλ μα. ε, ε Πώ αυτό το προφίλ μπορεί να μικρύνει, Δηλαδή, εκεί τι κάνουμε, Πώ το μικραίνουμε και γιατί πρέπει να μικρύνει, Πρέπει. Να σου εξηγήσω Να ακριβώς. το εξηγήσω, βεβαίω. Και επί τη μύτη δεν έχω κανένα θέμα. Εγώ γίνομαι και πειραματώζω Κατερίνα, για την εκπομπή μου Κατερίνα, για να καταλάβουμε. Έχει μια ιδιαίτερη μύτη. Έχω, έχω. Είναι έχεις. πολύ ωραίο στο αμφά, Το προφίλ μου είναι προφίλ λίγο προφίλ μεγάλο. Έχει, έχει, έχει ένα στυλ. Από εκεί και πέρα. Ε, όμως, ε, βέβαια, οφείλω ε, να σου πω ότι γιατροί φίλοι που του γιατρού σα εμπιστεύομαι περισσότερο από τον απλό μέσο τηλεθεατή φίλο, υπό την έννοια ότι εσεί ξέρετε, μου λένε ότι αυτό είναι και στοιχείο τη προσωπικότητά μου. Είναι, το βρίσκουν είναι, και εγωιτευτικό. Είναι, είναι. Όμως, Λένε αυτοί, δεν το λέω αυτό. Λένε Και εγώ. εγώ το λέω, όμω θα, θα μπορούσα να πω και κάτι άλλο και από εκεί και πέρα σε επιλέγει. Στη δική σου τη μύτη, ναι, σίγουρα στο, στην καταπρόσωπο εξέταση, όπω σε βλέπω. Βλέπεις μια καλή μύτη. Βέβαια στο προφίλ βλέπεις μια μύτη που έχει μια ελαφρά προπέτεια εδώ Προπέτει. μπροστά. Δηλαδή Α, είναι ότι... λίγο πιο μακριά. Το είχε και ο μπαμπάς μου θα αυτό. Μπορού... Να, να την χαίρεστε. Λοιπόν, θα μπορούσε όμως να την κάνουμε λίγο πιο κοντή. Κατά αυτή την έννοια. Λίγο, λίγο πιο, πιο, πιο κοντούλα. Κοντή. Πολύ ωραία. Yeah. Μπαίνω σε πειρασμό. Και, καλός πειρασμός. Και, και από εκεί και πέρα και η ράχη που έχει αυτό τον νύβο θα μπορούσε όχι να γίνει γαλλική. Να, να, να κατέβει αυτός ο ύβος ...και Στη θέση του να γίνει μια γλυκιά καμπύλη. Γλυκιά, όχι να πάμε και να αφαιρέσουμε και μεγάλους να γίνει σόμπους, ένα πράγμα. Μόλι. Ούτε ευθεία να γίνει, γιατί η ευθεία είναι, είναι αυστηρή. Ενώ είσαι μια γλυκιά γυναίκα. Μια γλυκιά κοπέλα. Μπορούμε να πάμε να κατεβάσουμε τη ράχη, λογικά όμω. Να δηλαδή γίνει μια μόλις γλυκιά καμπύλη. Μόλι καμπύλη. Μου θυμίζει. Και με γιατί. Δηλαδή, βλέποντα και την προσωπικότητα τη γυναίκα, σχεδιάζει τη μύτη. Οπωσδήποτε πολλέ φορέ. Όχι μόνο την προσωπικότητα. Ρωτάω και τι δουλειά κάνει. Και μου λέει και εσένα τι εννοιάζει. Ε, με νοιάζει. Γιατί <ΣΠΠΠΠΠΠΠ> Ξέρω, μου είσαι, μου ή είσαι είσαι δικαστή και θε να χτυπήσει το, το, στο, τη, το, τη, γροθιά σου πάνω στο τραπέζι. Ή, ή, να, άμα είσαι τώρα μια, μια κοπελίτσα με μια μυτούλα έτσι και ένα άντρα. Ε, τότε τι, δεν θα πα πιο. Θα πα πιο ήπια. Εγώ σκέφτομαι όμω που μου πει να φτιάξω τη μύτη. Ναι. Που εγώ τη θεωρώ και καλή. είναι, τα δεδομένα είναι του... καλή. Είπα ε... όμω και τι μπορεί καλύτερο Βεβαίως. να έχει. Όχι, και βάζω τον εαυτό μου παράδειγμα ναι. για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι τι ναι. λέμε. Μιλά, μιλάμε, μιλάμε όριστα. Μα αυτό είναι και η σημασία τη ελληνική μα κουβέντα. Αν με εμ... ναι. αλλάξει και ο κόσμο με έχει συνηθίσει 22 χρόνια με αυτή τη μύτη και με δει μια άλλη, δεν θα πει πια είναι η κοπέλα. Όχι. όχι. Εκεί. Δεν ρισκάρω εκεί την επαγγελματική μου. Όχι, όχι. Θα τη ρισκάρει εκεί εάν ο γιατρό που την κάνει. Είναι σχετικά άπειρο. Γιατί η μύτη είναι το πιο δύσκολο χειρουργείο στο πρόσωπο. Θα πρέπει, είναι δυνατό να λέω κουβέντε στον αέρα και να πάμε να κάνουμε τη μύτη γιατί, και να διάστημα. Ζητώ συγγνώμη που στα λέω έτσι. Εγώ στα λέω με πούνε... αγάπη, δεν στα λέω. Στα εγώ... λέω ώστε ο κόσμο που μα βλέπει να μην καταλαβαίνει ότι είμαστε εγώ... από το διάστημα. Εγώ στα ναι. λέω με πιο πολύ αγάπη. Γιατί ναι. άμα το κάνουμε αυτό θα πούνε Α, η Παπακοστοπούλ. Α, ο σκούρα αυτέ τι μύθε κάνει. Α, κατάλαβα τελικά. Συνεπώ και εγώ αυτό θα το βλέπω με ιδιαίτερη αγάπη. Ναι, θα κατέβει. Μόλι, μόλι. Θα κάνει καμπύλη, όχι τέτοιε καμπύλε. Μόλι καμπύλη, μόλι. Είναι λίγο πιο πεταχτή, πιο προβάλλουσα. Ναι, έχει ένα στυλ. Όμω, μήπω θα έχει και πιο ωραίο στυλ, αν ήταν ένα χιλιοστό πιο κοντή. Αυτό εδώ, ένα χιλιοστό αυτό πιο κοντό, αυτό. Ένα χιλιοστό και ένα χιλιοστό. Δεν κουβεντιάζουμε, μου λένε με, και μερικοί που έχουν μεγάλη μύτη. Κάντε μου ένα εκατοστό πιο Τι, μα δύο εκατοστά είναι όλη η μύτη. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Κατάλαβε. Μόλι, αυτό το μόλι όμω κάτι προσδίδει. Αρκεί να είναι πολύ πολύ έμπρους ο χειρουργό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πώ καταφέρνουμε και τα τρώμε τα λεφτά, τα λεπτά, τα 15 τόσο γρήγορα μαζί. Τελειώσαμε. Μάλλον... τελειώσαμε. τελειώσαμε. Μάλλον γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα. Άρα αυτό που καταλαβαίνω και από την προηγούμενη εκπομπή και από αυτή είναι ότι ο Ριλά θα ξέρει. Θα χειρουργήσουμε τη μύτη Ναι, ο Ριλά ξέρει. Α, θα τη χειρουργήσουμε και μετά θα τη δείξουμε. Θα δείξουμε και το πριν και το μετά. Ο Ριλά ξέρει. Και μετά θα με καλέσουν στο σύλλογο. Όχι για όνομα του Θεού Εμείς Γιατί μπήκαμε έκανα διαφήμιση Καθόλου δεν το κάνουμε διαφήμιση Λοιπόν ενημερώνουμε ναι. τώρα Αυτό είναι ότι καθαρά ενημερωτικό Είναι ενημερωτικό ναι. και βάζουμε ένα παράδειγμα τυχαίο Εν προκειμένου τη ενδιαφερόμενη Για να καταλαβαίνει ο κόσμος όταν του Ακριβώς. λέμε Για διάφραγμα ότι είναι εδώ Και για το πλάγιο κομμάτι που λέτε είναι εδώ να ξέρουμε τι δείχνουμε. Ναι, το διάφραγμα είναι κάτω από εδώ βέβαια, κάτω από εδώ. Ωραία. Ναι. Θα φτιάξουμε λοιπόν. και το διάφραγμα και τη σκόνη ώστε να αναπνέει μύτη σου καλά και να έχεις άλλες αντοχές. Να κοιμάσαι καλά στις αλλεργίες, την άνοιξη ή το φθινόπωρο πότε έχεις αλλεργίες, να μην παθαίνεις αυτό το, να, σε, να σε τρελαίνει αυτό το μπούκοβα της μύτης. όσοι έχουν το πρόβλημα αυτό, μόνο αυτοί καταλαβαίνουν τι λέμε τώρα. Ε, εντάξει, έχει μια αλλεργία. Και τι έγινε. Βέβαια, η, 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 η αλλεργία δεν χειρουργείται Άρα τι μας δει τώρα ο Σκούρας Μας δουλεύει Δεν δουλεύει κανέναν ο Σκούρας Θα μειώσουμε τον όγκο των κογχών Με μια πολύ ε, mm -hmm. καινούρια μέθοδο Και εγώ είπα και προηγουμένως Κάνω τις ραδιοσυγκνότητες Θα μειώσουμε τον όγκο Θα φτιάξουμε το διάφραγμα Να περνάει ο αέρας πιο ευκαιρός Και να νιώθει πιο καλά ο ασθενής Τέλεια κύριε Σκούρα σας ευχαριστώ πολύ στην παρέα μα έρχεται ο κύριο Μανώλη Παπαδάκη, είναι αιματολόγο, υπεύθυνο τη μονάδα αιμόσταση του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Μα έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Είχα τη χαρά να τον γνωρίσω σε ένα συνέδριο στο Μέγαρο Μουσική. Να δούμε όμω ένα βίντεο για την εμπιστοσύνη του Έλληνα σε σχέση με το 15 για τα εμβόλια, αντιγρυπικά, τη Ιλαρά και τα υπόλοιπα, και να τον δούμε στο στούντιο κοντά μα. Οι Έλληνε εμπιστεύονται τα εμβόλια πολύ περισσότερο σε σχέση με το 2015. Μάλιστα, τα εμβόλια για την Ιλαρά και την, την Γρήπη τα θεωρούν αναγκαία και ασφαλή. Δείτε τι λένε στο Στάρι, δική και γονεί. Ε, λόγω τη δουλειά μου και όλα, φυσικά είμαι υπέρ των εμβολιασμών και έχουμε ξεκινήσει και τα κάνουμε όλα. Πολύ ασφαλή. Δεν είναι μη ασφαλή αν δεν τα κάνει τα εμβόλια. Οι γονεί ακούν του παιδιάτρου του και εμβολιάζουν τα παιδιά του. Αυτά που ακούω από το ίντερνετ ε, με έχουν λίγο θορυβήσει. Οπότε δεν είχα και πολλέ επιλογέ ό,τι πει παιδιάτρος. Το ίδιο κάνουν και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία που ξέρουν ότι μέχρι και το τέλο Νοεμβρίου πρέπει να έχουν θωρακιστεί για τη γρήπη. Εγώ κάνω 10 χρόνια εμβόλιο και δεν έχω πάθει απολύτω τίποτα. Η επιδημία τη Ιλαρά ήταν η χειρότερη των τελευταίων ετών για ολόκληρη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Έλληνε εμπιστεύτηκαν το εμβόλιο ενάντια στην ασθένεια κατά 85,2%. Την ίδια ώρα, η εμπιστοσύνη στο αντιγρυπικό εμβόλιο δείχνει το 76,4% των Ελλήνων. το εμβολιάζει παιδί. Δεν φοβάστε. Όχι. Τα θεωρείτε τα εμβόλια ασφαλή. Ε, ναι. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη και να εμβουλιαστούν και να προχωρήσουν όλα τα παιδιά. Είναι έγκλημα πολύ σοβαρό ο μη εμβολιασμό των παιδιών. Στη Θεσσαλονίκη ο Φαρμακευτικό Σύλλογο έχει ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωση για τα εμβόλια. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία μα, να καταλάβουμε ότι ο εμβολιασμό σώνει ζωέ και γι' αυτόν τον λόγο να τον εφαρμόσουμε. Το εμβόλιο το εμπιστεύεστε, αφού το εμπιστεύεται ο γιατρό μου. Πάντω, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, το ποσοστό εμβολιασμού των εργαζόμενων στην υγεία αγγίζει μόλις το 28%. Και αυτό, μάλλον τελικά, είναι το πιο δύσκολο να πείσει τον νοσηλευτή και το γιατρό του νοσοκομείου να εμβολιαστεί. Κύριε Παπαδάκη, επειδή είστε σε ένα νευραλγικό νοσοκομείο τη mm. Θεσσαλονίκη, παρότι δεν είναι σχετικό με αυτό που θα κάνουμε ω θέμα συζήτηση, γιατί δεν εμβολιάζεται το ιατρικό προσωπικό. Ε, υπάρχουν οι σχετικά με του απότερου κινδύνου των εμβολιασμών, ότι κάποιοι θέλουν το κακό μα, κάτι εντελώ ε, μη στοιχειοθετημένα και χωρί ε, λογική σκέψη. Αλλά είναι χρέο μας και καθήκον μας ε, στο νοσοκομιακό προσωπικό, και δεν μιλάω μόνο γιατρού. Ε, να εμβολιαζόμαστε, όχι για εμάς, αλλά για την προστασία του ε, νοσηλευόμενου ε, κόσμου. Για την προστασία του κόσμου. Το Οπότε είναι καθήκον μας. Δεν είναι δηλαδή κάτι προαιρετικό, είναι κάτι που οφείλουμε να κάνουμε. Ε, όταν σα γνωρίσα στο Μέγαρο Μουσική, στο συνέδριο για τη θρόμβουση και την εγκυμοσύνη, ε, είχα εντυπωσιαστεί γιατί είστε ένα άνθρωπο που είστε μεν γιατρό, που συνήθω κάποιοι γιατροί, όχι όλοι. Είναι έτσι λίγο πιο ξύλινη η γλώσσα υπό την έννοια ότι όταν πρέπει να αναλύσει σύνθετου όρου με απλό τρόπο, αναγκαστικά κάπου δυσκολεύει. Εσεί είστε ένα άνθρωπο που μιλάτε πολύ to the point και μου άρεσε αυτό από το Μέγαρο που το είδαμε στο συνέδριο Παρέα. Ε, θέλω να με βοηθήσετε να καταλάβουμε και τις κάρτες που μου δώσατε για την έγκυο και τη θρόμβωση και αυτό που μου είπατε που το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, την επικίνδυνοτητα από τη λήψη αντισυλληπτικών. Γιατί σχεδόν οι μισέ Ελληνίδε ξέρουν ότι παίρνουν αντισυλληπτικά. Ναι. Εδώ να δούμε τι βλέπουμε για να καταλαβαίνουν οι φίλοι ε, που μας εδώ βλέπουν. είναι οι αιτίε ε, θανάτου στην κοίηση που ευτυχώ η μητρική θνησιμότητα, ιδίω στι αναπτυγμένε χώρε, έχει μειωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν πεθαίνουν οι γυναίκε ενώ είναι έγκυες ή στη λοχεία όπως πεθαίνουν παλιά, 50 και 100 χρόνια νωρίτερα. Αλλά ε, βλέπουμε ότι ενώ στον αναπτυσσόμενο κόσμο πεθαίνουν κυρίως από αιμορραγία ή από λιμόξεις, ε, στον αναπτυγμένο κόσμο η πρώτη αιτία θανάτου στην εγκυμοσύνη είναι η θρόμβωση και οι επιπλοκές αυτής. Και αυτό το θέμα είναι πολύ... Όπως βλέπουμε εδώ είναι ναι. τα στοιχεία από την Αγγλία ε, που έχουν εξαίρετα επιδημιολογικά στοιχεία. Και βλέπουμε ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των θανάτων στην εγκυμοσύνη είχαν σχέση με... Το έκανα και σε άλλη μια εκπομπή και είδα ότι ήταν μεγάλη ανταπόκριση. Ε, γιατί τελικά το θέμα της θρόμβωσης πρέπει να απασχολεί την έγκυο και πόσο καλά ενημερωμένο πρέπει να είναι ο γιατρό τη. Κοιτάξτε, ε, δεν πρέπει μια γυναίκα η οποία ε, μπαίνει σε εγκυμοσύνη, η οποία είναι κατάσταση υγείας... Δεν είναι ασθένεια η εγκυμοσύνη και δεν πρέπει μια γυναίκα η οποία θα πάρει αντισύλληψη ε, για ε, προγραμματισμό ή και για λόγου υγεία. Και εδώ πείτε μου τι χώνεται. βλέπω, γιατί τρελαίνομαι με την εικόνα του πρισμένου ποδιού, εδώ, έτσι. Εδώ Ευτυχώ δεν καταλαβαίνετε το από κάτω παρασκεύασμα. Είναι το α, κλασικό, η κλασική εικόνα τη φλεβική τρόπο ε, για λόγου ανατομικού, επειδή πιέζεται περί, κυρίως το φλεβικό δίκτυο του αριστερού ποδιού. Έχουμε ένα πόδι ολόκληρο πρισμένο. Ε, με μια, μια βαριά εικόνα, αλλά από κάτω βλέπουμε ένα έβριμα νεκροτομικό δυστυχώ, μια μαζική πνευμονική εμβολή σε έγκυο. Τι λέτε, γιατρέ. Που κόσε ε, τη ζωή τη γυναίκα Εν τω μεταξύ, στην πρώτη εικόνα η γυναίκα ξυπνάει το πρωί και το βλέπει το πόδι, έτσι, ή μπορεί να γίνει σταδιακά. Αρχίζει λίγο, 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 λίγο και φτάνει σε αυτό το σημείο. Ε, Συνήθω ε, αρχίζει σταδιακά. Λοιπόν, ε, τι γίνεται, Τα πόδια. Ε, Ήσουν και τι ενεεραλικέ, ήσουνα ναι, ναι. έγκυο και εσύ, τα πόδια ξέρουμε ότι πρίζονται. με τα τρίμηνα πρίζονται. Ε, το θέμα είναι ότι όλοι προσπαθούμε να αποδώσουμε μια αλλαγή σε κάτι φυσιολογικό. Μάλιστα το αριστερό πόδι μπορεί να πριστεί λίγο παραπάνω στην εγκυμοσύνη. Αλλά όταν έχουμε ερυθρό, θερμό, τέτοιο πρίξιμο που είδαμε ε, το πόδι, μιλάμε για φλεβική θρόμβο. Εκεί, αν πάρει ένεση παρύνη, γιατί αυτό κατάλαβα και από τα συνέδρια και από όλα αυτά, ξεπρίζεται ακαριαία ή θα ξεπριστεί μετά από καιρό. Ε, Νομίζω ότι θα ξεπριστεί εντυπωσιακά τις πρώτες μέρες, όχι με την πρώτη ένεση αλλά μέσα στις τρεις-τέσσερις μέρες θα, δώσω, θα δείξει σημαντική βελτίωση. Εγώ θέλω να με βοηθήσετε σε δύο κομμάτια. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τη νέα φίλη που μας βλέπει και παίρνει αντισυλληπτικά mm -hmm. και να ξεκινήσουμε και μετά με τη μαμά που είναι έγκυος και πρέπει να ξέρει πότε να κάνει... Αν χρειάζεται να κάνει προφυλακτική αγωγή για θρόνου yeah. και πότε πρέπει. Πάμε πρώτα στη νέα κοπέλα που παίρνει απλά τα αντισυλληπτικά και λοιπόν, νομίζω ότι δεν τρέχει τίποτα. Ξεχάσατε βέβαια και τον νέο γιατρό που χορηγεί τα αντισυλληπτικά ή που αντιμετωπίζει no. τη γυναίκα. Να το πούμε και για τον νέο γιατρό. Εκείς, γιατί είναι εξίσου σημαντικό. Λοιπόν, δεν πρέπει δισεκατομμύρια γυναίκες, σίγουρα εκατοντάδες εκατομμύρια, παίρνουν αντισυλληπτικά. Δεν πρέπει να φοβούμαστε τα αντισυλληπτικά, αλλά πρέπει. Κάθε γυναίκα δικαιούται να έχει ενημέρωση ε, για τον κίνδυνο της φλεβικής θρόμβωσης. Ξέρουμε ότι η φλεβική θρόμβωση είναι συχνότερη λίγο στους, γυναίκες, ε, στους ε, άνδρες, αλλά στις ε, γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας είναι συχνότερη από τους άνδρες με κύριο αίτιο τα αντισυλληπτικά αλλά και τη φλεβική θρόμβωση στην εγκυμοσύνη. Οπότε, μία γυναίκα που πάει να πάρει αντισυλληπτικά πρέπει να ξέρει τα βασικά. Ότι το αντισυλληπτικό, το συνηθισμένο χάπι που κυκλοφορεί, αυξάνει τρει έω έξι φορέ τον κίνδυνο για θρόμβωση και ε, έχει συνέργεια το τσιγάρο. Ο κανένα, η παχυσαρκία, η ηλικία, διότι η νέα γυναίκα είναι 20 ετών, η νέα γυναίκα είναι και 40 ετών. Η νέα γυναίκα, 40 ετών, έχει λίγο πιο αύξημενο κίνδυνο. Εδώ τι βλέπω, την οικονομική ε, επίπτωση. Εδώ βλέπουμε, ε, α, είστε, είναι τρομερό, βλέπουμε ότι από τα στοιχεία, τα παγκόσμια δεδομένα ε, για την φλευκή θροβοβολή, βλέπουμε ότι ε, στην Ευρώπη και σε έξι αναπτυγμένες χώρες που έγινε μελέτη, μιλάμε από τη φλευκή θρόμβωση το κόστος είναι άνω του 30 δισεκατομμύριων ευρώ. Και μιλάμε για ε, 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 κράτη... Τα οποία όπω η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η ε, Βρετανία, η Ισπανία και η Σουηδία που έχουν αναπτυγμένε ε, τι στατιστικέ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό επιβαρύνει όπω βλέπουμε κυρίω το νοσοκομείο και όχι ε, την κοινότητα. Άρα θα πρέπει να κάνει πρόληψη αντί να αντιμετωπίσει τη θρόμβωση εκ των υστέρων. Φυσικά. Η καλύτερη, η καλύτερη ε, θεραπεία είναι να μην συμβεί η θρόμβωση. Έτσι λοιπόν με τα αντισυλληπτικά πρέπει να έχει αυτά υπόψη. Πρέπει να, ε... Τι εξετάσει γιατί η κοπαλίτσα που είναι 19 ετών και λέει. Εξι... Έχει πολυκαιστικέ οθήκε και σου λέει αντισυλληπτικά. Εκεί τι τη λε. Παίρνει ιστορικό από τη μαμά, αν είχε η μαμά. Παίρνει ιστορικό από την ίδια. Παίρνει ιστορικό από τη μαμά. Πρέπει οι, ίδιε οι, οι γυναίκε να λένε το ιστορικό. Ξέρει, υπάρχει κάποτε ένα κάπου, κάπου, και ένα δισταγμό στο να πει τι συμβαίνει στον γιατρό. Ε, πρέπει ο ίδιο ο γιατρός, γιατρό, ερχόμενο στον γιατρό, να αφιερώνει ε, χρόνο και να ρωτάει Δεν είναι το αντισυλλητικό καραμέλα Να σου το δώσω και να φύγεις Πρέπει να σε ενημερώσω πρώτα Α, Και σε επιλεγμένες εδώ βλέπω περιπτώσεις Και εδώ βλέπουμε άλλο ένα τέτοιο πόδι φυσικά, φυσικά. Εδώ είναι αντρικό αυτό ή γυναική ε, Αυτό τώρα. είναι αντρικό το πόδι ναι. ε, Και είναι ένα βαρύ μεταθροβοτικό σύνδρομο Όλοι νομίζουν ότι έχουμε μια θρόμβωση Παίρνουμε τη θεραπεία και τελείωσε Όχι Η ε, ε, θρόμβωση έχει επιπλοκές Τόσο βραχίε όσο όψιμε. Είναι τόσο εντυπωσιακά ε, άσχημο, δηλαδή ε, αυτό που βλέπει, νομίζω είναι. ότι αυτό έχει είναι πάθει κάποιο κακο... Αυτό είναι μια κακοθεραπευμένη θρόμβωση και ξέρει κάτι, Κατερίνα, μου, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, τα αντιπυκτικά. Ξαγάγκρενα, όπω μου λένε τα παιδιά στο ακουστικό. Τα αντιπυκτικά πλέον δεν κάνουν κάτι. Δηλαδή τα αντιπυκτικά απλώ συντηρούν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή θα μείνει έτσι για πάντα αυτό και το πόδι. Και ζει και δυστυχώ μαθαίνει να ε, ζει. Έτσι, ο ασθενής. Μετά θέλει η ψυχοθεραπεία και ειδικά φάρμακα να αντιμετωπίσει ε, αυτό το πρόβλημα. Έτσι. Γιατί κάποιε θεραπείε. Γιατί για τρεπώ με... να ζήσει την υπόλοιπη ζωή σου με αυτή την εικόνα στο προ... πόδι σου. Προσέχει, δεν είναι η εικόνα. Είναι, 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 και ο πόνος. Η και η είναι και η αναπηρία που σου προκαλεί. Η εικόνα είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, αλλά αν το ζει, δεν μπορούν να περπατήσουν. Και μιλάμε για άτομα τα οποία μπορεί να είναι 40-45 χρονών. Και τώρα και αυτό να δεν χειρουργείται. Αυτό υπάρχουν κάτι πρωτοποριακέ θεραπείε οι οποίε γίνονται στο εξωτερικό είχα στην, ομιλήσει με έναν Ελβετό αγγιοχειρουργό, αλλά και στην Αμερική, οι οποίες όμως δεν προφέρουν σίγουρα ε, σίγουρο αποτέλεσμα. Μπορούν να μπουν όπως είναι στην καρδιά τα στέντ, φλεβικά στέντ και να ανοίξει κάπως το αγίο. Ένα τέτοιο πόδι για να δημιουργηθεί, μ' αρέσει που η κουβέντα φεύγει από την εγκυμοσύνη, πάμε τώρα στο πόδι του άντρα, γιατί η δρόμβουση επειδή είστε και αιματολόγος. Η δρόμβουση επηρεάζει, όλους μας επηρεάζει ναι. ε, πάνω από 600.000 κόσμος στην Ευρώπη. Αυτό αυτός ο άνθρωπο, δηλαδή, τι συμπτώματα μπορεί να είχε πριν για να φτάσουμε να δούμε σήμερα αυτή την εικόνα. Κοίταξε, Κατέρμα, αυτό ε, σίγουρα είχε ε, θρόμβο και στα δύο τα πόδια. Δεν μπορεί να πάθεις θρόμβο στο ένα και να έχει πρόβλημα στο άλλο. Ε, η οποία κακοθεραπεύτηκε. Δεν θεραπεύτηκε επαρκώ. Ε, δεν έλαβε ε, για αρκετό χρονικό διάστημα αντιπληκτικά και έγινε αυτό που έγινε. Πάμε τώρα στη φάση του πότε πρέπει να προφυλαχτώ. Και πότε πρέπει να θεραπευτώ. Mm. Τι κάνω, τι παίρνω και ποιος θα, ποιος θα με κατευθύνει. Λοιπόν, ε, η καλύτερη προφύλαξη είναι η γνώση. Οπότε πρέπει να ξέρουμε σε τι κίνδυνο βρισκόμαστε. Στα αντισυλληπτικά δεν χρειάζεται να πάρεις προφύλαξη. Χρειάζεται όμως όταν ε, η γυναίκα παίρνει τα αντισυλληπτικά να ε, μην καπνίζει. Πρέπει να ελέγχει το βάρος της. Η παχυσαρκία επηρεάζει. Ε, σε ε, πολύ επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να προτείνει αντισυλληπτικά που δεν έχουν τόσο μεγάλο κίνδυνο για θρόμβωση όπως μόνο τα προγεσταγόνα ε, τη ε, ε, Τώρα, αν ε, πρέπει να προφυλαχθεί, πούμε, αν μια γυναίκα που έχει θρόμβωση και παίρνει αντιπηχτικό, αυτή μπορεί να πάρει με ασφάλεια το αντισυλληπτικό γιατί ήδη προφυλάσσεται. Δεν υπάρχουν όμως δεδομένα και δεν μπορεί να χορηγήσει σε γυναίκα αντιπληκτικά για να πάρει αντισυλληπτικά φάρμακα. Εδώ, α, αφορά, εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία διαφάνεια με τον κίνδυνο της γυναίκας από την εφηβεία μέχρι την Α, Πολύ ωραίο, Που αυτό, βλέπουμε ενδιαφέρει. ότι ε, τα εστρογόνα ε, είναι ο κύριος παράγοντας κίνδυνου ε, τόσο στην εφηβεία ε, όσο στην ε, κοίηση που έχουμε την... Ε, Φυσική ιστρογονική έκθεση από την κοίηση. Και εδώ βλέπουμε αυτό που σας έλεγα, ότι οι γυναίκε ε, θρομβώνονται περισσότερο από του άντρε στην ε, νεαρή και μέση ηλικία. Μετά πάλι οι άντρε ε, αναλαμβάνουν. Και λέει και τους risk factors, φυσικά, παράγοντες οι παράγοντες κινδύνου. κινδύνου. Α, βλέπω πρωτόκολλο έτσι. Δηλαδή υπάρχουν... Είναι πρωτόκολλο, και από δίπλα ε, υπάρχουν μελέτε που έχουν ε, αποδείξει ε, την επιβάρησή του. Α πούμε, οι παράγοντε κινδύνου στην κοίηση. Αν είσαι έγκυος, πρέπει να ενημερώνεσαι για αυτού. Πάλι το θετικό οικογενειακό και ατομικό ιστορικό. Ε, Ξέρει ότι εδώ βλέπω μια πολύ σημαντική διαφάνεια από την, ένα μεγάλο ρέτζιστρο που είναι συντονιστή για την Ελλάδα. Ότι βλέπετε ότι η ορμονική θεραπεία είναι ο κύριο με, με μεγάλη διαφορά. Ε, Παράγοντα που συναντάμε στι γυναίκε με θρόμβωση μικρότερε των 45-50, άρα, άρα, άρα παίζει ρόλο και οι γυναίκε που κάνουν εξωσωματική, όπου και εκεί παίρνουν λοιπόν, ένα σωρό ορμόνε. Παίρνουν ένα σωρό ορμόνε και η γυναίκα με εξωσωματική βρίσκεται σε σταθερά πιο αυξημένο κίνδυνο ε, από την γυναίκα που ε, με φυσικά μέσα μένει έγκυο. Ε, και ε, να σου πω ναι. κάτι. Οι γυναίκε λοιπόν οι έγκυε αυξάνεται ο κίνδυνο ε, για θρόμβωση στι μέρε μα γιατί μένουνε, η αίσθηση μου είναι αυτή, ότι μένουν σε μεγαλύτερη ηλικία. Ένα, η εξωσωματική όλο και πιο ε, συχνά χρησιμοποιείται για σύλληψη. Το βάρος της ε, ελληνίδας που πηγαίνει σε κύση ε, αυξάνεται. Ε, όλα αυτά οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο για θρόμβος και πρέπει οι ίδιες να ξέρουν ποια είναι τα πιθανά συμπτώματα, να είναι σε επαγρύπνηση και να ζητούν ενημέρωση από τον γιατρό του Εκεί πες μου γιατρέ μου γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι. Ο τρόπος προφύλαξης τελικά είναι η υπαρήνη και σε ποια μορφή. Ο τρόπο προφύλαξης φυσικά είναι η παρύνη, μικρού μοριακού βάρου, α πούμε ε, ένα-δύο σκευάσματα, η νοχέπ, κλεξάνι βόρεια, αυτά που χρησιμοποιούμε στην ε, καθημέρα ε, πράξη και γίνεται υποδόρια στην κοιλιά. Λοιπόν, και εδώ κα, κάτι που δεν το ξέρουν και οι γιατροί και οι ημέρε, δεν έχει σημασία που η γυναίκα είναι έγκυο, ε, το φάρμακο απορροφάται καλά ε, χορηγούμενος του υποδόριο λίπο. Και δεν πάει στο παιδί. Βγούνται, πάει δεν στο πάει παιδί. στο παιδί, δεν περνάει ε, τα δεδομένα ασφάλεια. Είναι εξαίρετα όπου πρέπει χορηγείται είτε καθ' όλη τη διάρκεια της κοίησης, ας πούμε σε μια γυναίκα με ιστορικό θρόμβος, είτε ε, μετά ε, τον τοκετό, γιατί ο κίνδυνος πολλαπλασιάζεται ε, και εστιάζεται κυρίως στην περίοδο μετά τον τοκετό, στην πρέπει λοχή, να ναι, φυσικά. Είτε. Το, το θυμάμαι από το συνέδριο. Yeah. Άρα, λοιπόν, η κυρία που παίρνει αγωγή πριν και κατά τη διάρκεια του τοκετού θα πάρει και μετά για ένα διάστημα χ. Η, η, το διάστημα δεν είναι χ, είναι ε, 8 εβδομάδε περίπου. Mm -hmm. 6 με 8 εβδομάδε. Και α, αυτή η γυναίκα που θα πάρει από πριν σίγουρα διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο για μετά και θα πάρει μετά. Και υπάρχουν ε, ένα αρκετό σημαντικό ποσοστό γυναικών οι οποίε θα πάρουν ε, προφύλαξη μόνο μετά την τον τοκετό. Άρα δεν πρέπει τίποτα τελικά, καταλαβαίνω, σε αυτή τη ζωή να γίνεται ελαφρά την καρδία. Όσο. Δηλαδή ακόμα και το αντισυλληπτικό Όσο. που θα το θεωρούσα. Ε, δεν, γιατί στη ζωή μου δεν έχω πάρει. Θα με συμβούλευε ο γιατρό και θα το έπαιρνα. Θέλει πάντα μια σωστή μεθοδολογία. Δεν πρέπει να το λαμβάνουμε ελαφρά την καρδία και δεν πρέπει να το χορηγούμε και οι γιατροί ελαφρά την καρδία. Να σου πω κάτι, σε μια μεγάλη, στο νοσοκομείο αυτό. Παπαγεωργία, σε μια μεγάλη ομάδα ασθενών που έχουμε 150 γυναίκες νεαρές, δεν ήταν γυναίκε 80 και 90 χρονών που πάθαν τρόμπο και πνευμονική εμβολή με τα αντισυλληπτικά. Στη στατιστική που βγάλαμε, το 57% των γυναικών κάπνιζε. Δεν του είπε κανεί και δεν ε, κατάλαβαν τον κίνδυνο και συνέχισαν και κάπνιζαν. Πάντω, βλέπω ότι και το πάχο και το κάπνισμα. Δεν Φυσικά, κάνουν κακό ψάχνουμε, μόνο στα πνευμόνια. Όχι. Παντού. Ψάχνουμε, ψάχνουμε τι τρομοφιλίε, ψάχνουμε αυτό που μα είπε στου ειδικού ελέγχου, εργαστηριακού, εξετάσει, εκατοντάδων ευρώ. Αλλά τρώμε και τον αγνώνουμε... Άμπακο. Συγγνώμη, γιατί και εγώ βάζω τον εαυτό μέσω των χαλαρών που τρώμε τα πάντα. Άλλε τσιγαράκι όλη την ώρα. Τα αγνοούμε τα βασικά. Φιλενάδε μου χαλάει και το δέρμα. Δηλαδή, μην κάνω τώρα εκπομπή και για το δέρμα σε σχέση με το τσιγάρο. Δεν μπορεί να συνδέσει το τσιγάρο μόνο με το καρκίνο του πνεύμονα, ενώ κάνει χίλια μύρια. Ωραία. Κύριε Παπαδάκη, σα εύχομαι ότι καλύτερο τις ευχές μου και τους χαιρετισμούς μου στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, κάνετε πολύ καλή δουλειά στον Παπαγεωργίου και εύχομαι Ευχαριστώ να Ευχαριστώ πάρα συνεχίσετε. πολύ για την πρόσκληση και ήταν ιδιαίτερη μου χαρά ε, και είχα την ευκαιρία να σας παρακολουθήσω και εγώ και στις άλλες εκπομπές ε, που ε, κάνατε και νομίζω ότι είναι ε, τομή στην ε, τηλεόραση εκπομπέ σα. Ευχαριστώ είναι, πάρα εξαιρετές. πολύ. Ευχαριστώ πολύ και χαίρομαι όταν έγκριτοι γιατροί μου το λένε, γιατί παίρνω και εγώ δύναμη να συνεχίζω και το κάνω με μεράκι. Γιατί Ευχαριστώ και πολύ. αυτό είναι ένα πνευματικό παιδί, κάπω μια εκπομπή. Φυσικά είναι και σαν Πρέπει παιδί. να είστε περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και με αυτά τα πολύ ωραία λόγια θα κλείσει αυτό το βράδυ τη Τετάρτη και θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Με πολλά φιλιά. Γεια σα.